Έλα, Δημήτρη μου, πάμε στην υπόθεση, γιατί πια φαίνεται ότι η Αλόνισος κλείνει οριστικά. Κεφάλαιο στη ζωή τόσο του Ντέιβιντ Κράουτς όσο και της Σουζάνας, των γονιών δηλαδή της άτυχης Καρολάιν, της δολοφονημένης Καρολάιν. Ένα κεφάλαιο που μάλλον κλείνει. Και κλείνει με έναν δυσάρεστο τρόπο, καθώς αποφάσισαν πλέον και οι δύο γονείς της Καρολάιν να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε και στις Φιλιππίνες, από όπου και, όπου και βρίσκονται τώρα μαζί με την μικρή Λιδία, την κόρη δηλαδή του καθομολογίαν δολοφόνου και της άτυχης κοπέλας. Μάλιστα έβαλαν και πολιτήριο στο σπίτι. Είναι το σπίτι που βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες. Έχουν ένα μεσητικό γραφείο από το Βόλο επιστρατεύσει προκειμένου να κάνει την πώληση. Είναι αυτή η βίλα των 150 τετραγωνικών. Βρίσκεται στη χώρα της Αλονίσου, μάλιστα πολύ κοντά, όπως σας έχω περιγράψει, επειδή έχω πάρει αρκετές φορές, στο κημητήριο και στον τάφο της Καρολάιν. Αυτή λοιπόν η βίλα, αυτό το σπίτι των δύο ρόφων πωλείται, 500.000 ευρώ το τίμημα, και έτσι κάπως κλείνει αυτό το κεφάλαιο, αυτή η τραγωδία που έζησαν οι δύο αυτοί άνθρωποι, τόσο η Σουζάνα όσο και ο Ντέιβιντ. Δεν θα μπορούσαν πάντως και να παραμένουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτή την ψυχολογία. Είναι πολύ δύσκολο για αυτούς. Και σίγουρα μια αλλαγή περιβάλλοντος θα τους βοηθήσει για το υπόλοιπο της ζωής. Κύριε Οικουμενάκη, δεν θέλω να σας πιέσω, επειδή είστε και πραγματογνώμονα σε αυτή την υπόθεση που τελικά δικαιώθηκε η οικογένεια. Δηλαδή, θέλω να πω, το παιδί παραμένει εκεί. Δεν ξέρω αν κάτι θέλετε να πείτε. Τι να προσθέσω σε αυτό, τα είπατε. Είναι. Είστε πραγματογνώμονα τη μικρή Λιδία. Γι' αυτό, αν κάποιο σχόλιο, αν θέλετε εσείς, εγώ δεν θέλω να σας πιέσω. Δεν, όχι. Απλά ότι είναι τόσο φυσιολογικό, ότι είναι συνδεδεμένο πλέον ένα μέρος με μια δύστυχη έτσι, εξέλιξη και, δυστυχή εξέλιξη και θλιβερά γεγονότα, που είναι φυσικό να θέλει κάποιος να κλείσει ένα κεφάλαιο και με αυτόν τον τρόπο. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, και εγώ θα το έκλεινα. Περισσότερο. Σκεφτείτε ότι είμαι ενήλικας πια και στη Σκόπελο. Έχω 8 χρόνια και όταν το έβαλα το κερί, το βουλοκέρι, το έκλεισα και για πάντα. Γιατί πληγώνεσαι κάθε φορά. Μπορεί να βελτιώνεται η ζωή σου, αλλά αυτό το πλήγωμα μέσα θα υπάρχει και πάντα. Και μην ξεχνάμε, λοιπόν, ο τάφος της Καρολάιν είναι 50 μέτρα από το σπίτι. Έτσι, 70. Ο τάφος θα είναι στην ψυχή του παιδιού για πάντα, αλλά θα αφήσουμε τώρα.